Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Θα σας πούμε τώρα ένα ανέκδοτο με τίτλο «Όλα μου πάνε στραβά». Είναι λοιπόν ένας τύπος στο πάγκο ενός μπαρ, σκυμμένος, βαρύς και ασήκωτος, και κοιτάζει συνέχεια το ποτήρι του επί μισή ώρα. Εντελώς ακίνητος. Σκέφτεται. Κάποιος άλλος, άνεργος και καλομπουρτζής, που παίζει μπιλιάρδο δίπλα του με τις ώρες, τον βλέπει έτσι και παραξενεύεται. Να κοιτάζει το ποτό που είχε για να πιει ατελείωτα, να μην πίνει, και για πλάκα αρπάζει το ποτήρι του και το κατεβάζει μονορούφι. Ο θλιμμένος βάζει τα κλάματα. «Έλα ρε φιλάρα», του λέει, «μια πλάκα κάναμε, θα σου παραγγείλω ένα ίδιο. Κερνάω εγώ, δεν θέλω να σε βλέπω να κλαις, οι άντρες δεν κλαίνε». «Δεν είναι αυτό», λέει, «είναι που η σημερινή μέρα είναι η χειρότερη της ζωής μου», το απαντάει ο άλλος. «Πρώτα παρακοιμήθηκα το πρωί και άργησα να πάω στο γραφείο. Το αφεντικό μου τσατίστηκε και με απέλησε. Βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητό μου και μου το είχαν κλέψει. Το δήλωσα αστυνομία και μου είπαν καλά κρασιά, λέει, πού να το ξαναβρεις. Παίρνω ένα ταξί να γυρίσω σπίτι και ξεχνάω μέσα το πορτοφόλι με όλες τις πιστωτικές μου κάρτες. Το παρατηρώ τελευταία», λέει, «όλη μου ζωή είναι μια μούτζα». Φωνάζω ταξιτζή να σταματήσει και αυτός την κοπάνισε ρίχνοντάς μου μια μούτζα. Μπαίνω στο διαμέρισμα και βρίσκω τη γυναίκα μου στο κρεβάτι με το θηρορό. Φεύγω αηδιασμένος, μπαίνω σε αυτό εδώ το μπαρ και πάνω που ετοιμαζόμουν να βάλω ένα τέλος στη ζωή μου, εμφανίζεις εσύ και μου πίνεις το δηλητήριο. Είμαι ή δεν είμαι καντέμις? Ναι. Την πάτησε ο άλλος.